Το δράμα και αντίξωες συνθήκες διαβίωσης της Κατερίνας Δάκου 39 ετών αλλά και του πεντάχρονου αγοριού της φανερώθηκαν δυστυχώς μετά τον τραγικό θάνατό της. Ορφανή από μητέρα και πατέρα έρθε στην Κύπρο πριν 11 χρόνια με μοναδικό όνειρο να σπουδάσει δασκάλα. Στα πρώτα της χρόνια αρκετοί ήταν εκείνοι που την βοήθησαν. Χάθηκαν όμως το χρόνο και έτσι έμεινε μόνη με ένα παιδί και χιλιάδες προβλήματα να την βασανίζουν. Ήταν μια γυναίκα που πάλευε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το μόνο που ήθελε ήταν να σπουδάσει, ήταν να γίνει δασκάλα, για να μπορεί να μεγαλώσει τον ποιόν τη πιο άνετα. Αυτό ήθελε μόνο. Οι συνθήκε και τα προβλήματα που περνούσε κάθε μέρα την έριχναν όλο και πιο πολύ στην απελπισία, αλλά κρατιότανε από το όνειρο ζωή που είχε θέσει. Περνούσε δύσκολε στιγμέ, όπου ναι, μεν τη ζούσαμε μαζί τη, αλλά δεν μα έδωσε κάποιο δικαίωμα. Το σπίτι όπου ζούσε με το παιδί της μετατράπηκε σε ακατάλληλο για διαβίωση ανθρώπων, γεγονός που όπως μας ανέφεραν οι γειτονές της, τους ανάγκασε να ειδοποιήσουν τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Δεν ερχόταν ποτέ να τη δει το γραφείο επιμερίας. Το χρειαζόταν το γραφείο επιμερίας. Γιατί τις βρίσκανε λεφτά φίλοι και γνωστοί για να, για να πληρώνει το νίκιο και το ρεύμα της. Δεν μας είπε τίποτα. Δεν... Μας είπε ότι είχε κάποια οικονομικά προβλήματα. Αντικρίσαμε έναν χαρακτήρα ίσω που έκριβε; Προσπαθούσε μόνο να με βγάλει πέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και δεν είχε δυνάμει. Δεν είχε δυνάμει. Ε, βοήθησα την εγώ όσο μπορούσα σαν αδερφό τη. Καμιά βοήθεια από πουθενά. Δύο παιδιά ορφανά. Χωρί γόνι. Χωρί τίποτα. Το τέλο του μαρτυρίου για την ίδια, που συνάμα αποτελεί αρχή για το παιδί τη, γράφτηκε το πρωί όταν ένιωσε αδιαθεσία ενώ ετοίμαζε το παιδί τη για το σχολείο. Ο μικρό, στα πρώτα συμπτώματα που παρουσίασε η μητέρα του, από τη μύτη τη η οποία έτρεχε αίμα, προσπάθησε να τη βοηθήσει δίνοντα τη χαρτομάντιλα. Όταν όμω η μητέρα του οριάστηκε ανέστητη στο δάπεδο του διαμερίσματο, βρήκε τη δύναμη να καλέσει βοήθεια από του γείτονε. Αμέσω ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο, αλλά στο νοσοκομείο οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το μοιραίο είχε υπέλθει. Τα αίτια του θανάτου τη 39χρονη θα διακριβωθούν αύριο κατά την νεκροτομή που θα διενεργηθεί επί τη σωρού τη. Σύμφωνα με τον αδελφό τη, η ατυχη γυναίκα είχε παρουσιάσει όγκο στο λαιμό αλλά δεν προέβησε θεραπεία διότι δεν ήθελε να παρατήσει το πανεπιστήμιο. Σχετικέ πληροφορίε αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε πρόβλημα και με την καρδιά τη. Αξίζει να αναφερθεί πω η άτυχη γυναίκα, αν και μονογονιό, είχε καταφέρει με υποτροφία να σπουδάσει παιδαγωγικά και αυτόν τον καιρό βρισκόταν στην απόκτηση του πτυχίου τη.